Βιολογία Τρίτη Γυμνασίου. Ενότητα 2,1 Πρώτη ερώτηση. Από τι εξαρτάται η επιβίωση κάθε οργανισμού. Η επιβίωση κάθε οργανισμού εξαρτάται από την ομαλή λειτουργία του, ιστή, όργανα, συστήματα, και τη δυνατότητά του να προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Δεύτερη ερώτηση. Ποια σημασία έχουν οι αντιδράσει ενό οργανισμού και με τι σχετίζονται. Οι αντιδράσει ενό οργανισμού στι μεταβολέ του περιβάλλοντο επιδρούν στι σχέσει του με του βιωτικού και αβιωτικού παράγοντε, π.χ. το χρώμα ενό βατράχου τον προστατεύει, ενώ οι φωνέ του, οι κοασμοί, του επιτρέπουν να επικοινωνεί με το τέρι του. Οι αντιδράσει αυτέ θεωρούνται επιτυχημένε αν εξασφαλίζουν την επιβίωση και την αναπαραγωγή του οργανισμού. Οι αντιδράσει σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Τρίτη ερώτηση: Τι σχέσει μπορεί να έχουν άτομα του ίδιου πληθυσμού. Τα μέλη ενό πληθυσμού αναπτύσσουν σχέσει. Α. Αναπαραγωγικέ. Β. Ανταγωνισμού. Γ. Συνεργασία, με κοινό σκοπό, όπω τα χελιδόνια, τα οποία σχηματίζουν σμήνη για να μεταναστεύσουν. Τέταρτη ερώτηση. Τι σχέσει μπορεί να έχουν άτομα από διαφορετικούς πληθυσμού. Τα μέλη διαφορετικών πληθυσμών αναπτύσσουν σχέσει. Α. Τροφικέ κυρίω, δηλαδή κάποιοι οργανισμοί τρέφονται με κάποιου άλλου. Β. Συμβίωση και αμοιβαία προσφορά, όπω βακτήρια που φιλοξενούνται σε κοιλότητε, έντερο, κόλπο και άλλα, του σώματο του ανθρώπου και τον ωφελούν. Πρώτον. Παράγοντα χρήσιμε ουσίε. Δεύτερον. Συμβάλλοντα την άμυνά του. Γ. Ανταγωνισμού, λόγω κοινών αναγκών. Δ. Παρασιτισμού, όπω ανάμεσα στον άνθρωπο και στα μικρόβια που του προκαλούν ασθένειε. Πέμπτη ερώτηση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων ενό οικοσυστήματο. Οι αλληλεπιδράσει μεταξύ των παραγόντων ενό οικοσυστήματο ελέγχουν την ισορροπία του. Έτσι λειτουργούν ω ρυθμιστικοί μηχανισμοί μια ισορροπία η οποία δεν είναι στατική. Όταν οι μεταβολέ είναι μέσα σε κάποια όρια, η ισορροπία μπορεί να αποκαθιστάται. Για παράδειγμα, αν αυξηθούν, για οποιονδήποτε λόγο, οι σπόροι από του οποίου τρέφονται οι ποντικοί, τότε αυξάνεται ο αριθμό των ποντικών, άρα μεγαλώνει η κατανάλωση σπόρων και μειώνεται η ανάπτυξη νέων φυτών. Αυξάνεται ο αριθμό των ζώων που τρέφονται με ποντικού, οπότε μειώνεται ο αριθμό των ποντικών τόσο ώστε να βρίσκουν τροφή, δηλαδή επέρχεται ισορροπία. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασε μαζί μα. Θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έω τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.